χρώμα στην σημερινή αναμέτρηση. Από απόσταση ένα σούτ πάνω από την εστία του νεόφυτου Μιχαήλ. Ανεβάζει ο Γκερέρο, τώρα γίνεται η κίνηση από τον Παρούτη. Ο Γκερέρο παίζει τα πόδια των Μράζ, αυτός θα εκτελέσει. Ο Μούριελ σε τιμότητα στην γωνιά του. Νέα Σαλαμίνα στο αμόχωστο, έχασε την μπάλα. Ο Αρτιματάς, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΛ να απειλήσει. Μεντόζα από διαγώνια απόσταση, συρτή στον χώρο της μεσαίας γραμμής για την ΑΕΛ. Σήμερα επέστρεψε στο δεξί άκρο της άμυνας. Μιλιντσιάνου μπροστά, το σούτ σε πρώτο χρόνο δίπλα από την εστία του νεόφυτου Μιχαήλ. Κεντρικό διάδρομο. Τώρα ο Γκερέρο σε Σαμπό. Σαμπό βγαίνει πίσω από τα μπακ της ΑΕΛ. Θα σεντράρει ο Σλουβάκος, ο Χριστοφή με κεφαλιά. Ευκαιρία για την ανόρθωση. 1-0. Σκόρερ ο Έλτερ Φερέιρα. Η κίνηση του Έλτερ Φερέιρα. Εδώ βλέπουμε πως είναι η κανονικότατη θέση από το ξεκίνημα του Σαμπό. Στην κίνηση που κάνει προς την μπάλα. Βαλιά κρυβία στον Δημήτρη Χριστοφή από τον Σλουβάκο. Πέρασε η μπάλα από τον Μράς, πήγε στον Έλτερ Φερέιρα, ο οποίος την έσπρωξε στα αντίπαλα δίχτυα. Δεν είναι καλύτερα, έχει την ουσία σήμερα η ανόρθωση, έχει τον γκολ, το οποίο δεν είχε η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο. Η ανόρθωση που κυκλοφορεί τώρα με Μράς, Μινάς Αντωνίου, το σούτ του Μινά Αντωνίου πάνω από την εστία του Μούριελ. Ωραία μεταφορά μπάλας δεξιά και πάλι στον Μινά Αντωνίου για τους γηπεδούχους. Έλτερ Φερέιρα άφησε ο Γκερέρο στο τεχνικό στάφ της ανόρθωσης εδώ. Η καλύτερη στιγμή του Γκερέρο στο μάτς για να ρίξει μπάλα στον καινοδιάδρομο. Τεχέρα κάθετα. Είναι το Αντωνίν, παίρνει μπάλα Αντωνίν. Ευκαιρία για την ανόρθωση. Ο Αντωνίν θα χάσει το τετατέτα από τον Μούριελ. Στο 76ο λεπτό. Σημαντική ευκαιρία για την ανόρθωση να κάνει τα τέρματά της 2. Χριστοφή από απόσταση κάνει το σουτ. Ο Νιγκά δεν θα μπορέσει. Για να μην μείνει με 10 η ΑΕΛ στο υπόλοιπο του αγώνα. Κατευθείαν κόρνερ ο Τεχέρα προσπάθησε να απειλήσει τον Μούριελ. Ποιος έβγαλε την μπάλα. Τεχέρα και πάλι. Παλιά στο πρωτοδοκάρι. Μπαϊσίνιο στην εξωτερική μεριά των δικτύων. Οι παίχτες της ΑΕΛ θα προσπαθήσουν να βγουν λίγο ψηλότερα. Παλιά προς τον Νιγκά. Πίσω από τον Παντελή ο Νιγκά. Θα μπει στην περιοχή. Θα πασάρει ο Χριστοφή με 1-2-0. Σε πρώτο χρόνο σκοράρει ο Χριστοφή, η ανόρθωση πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο τελείωμα της φάσης. Δείτε εδώ πως ο Νιγκά ξεπετάγεται από πίσω στο σπριντ, ξεπερνά τον Παντελή. Η πάσα του Νιγκά στον Χριστοφή σε πρώτο χρόνο. Άρτιο τελείωμα από τον Δημήτρη Χριστοφή, η ανόρθωση θα πετύχει δεύτερο γκολ. I've been feeling it since 1966.